δύο λεπτάκια για να του πούμε μια καλημέρα καταρχάς. Θα μιλήσουμε μετά τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Τι κάνετε? Είμαι πολύ καλά, όσο μπορεί να είναι κάποιος καλά στην εποχή του ΣΥΡΙΖΑ. Ερχόμενος εδώ, επί του πιεστηρίου, σας το λέω, διάβασα μια συγκλονιστική είδηση, την οποία καταθέτω αμέσως στη Βουλή. Το νοσοκομείο Πέδων Πεντέλης ανακοίνωσε ότι δεν έχει χρήματα, ο προπολογισμός εξαντλήθηκε και αναβάλει όλα τα προγραμματισμένα χειρουργία. Το νοσοκομείο Πέδων Πεντέλης είναι το πιο γνωστό νοσοκομείο για παιδιά σε ορθοπαιδικά, για χειρουργία ορθοπαιδικά στην Ελλάδα. Αναβάλει όλα τα προγραμματισμένα χειρουργία για του χρόνου. Και σκέφτομαι. Μέχρι τότε τι θα κάνουν, λέει, τα παιδιά? Ότι είναι, μόνο τα επίγοντα θα εξυπηρετούν από εδώ και μπρος. Σκέφτομαι ότι την ώρα που αυτός ο θρασής υπουργός υγείας ο Πολάκης πουλάει τραμπουκισμό στο Facebook, στη Βουλή, παντού και βγάζει αυτό το χυδαίο ύφος που έχει, άντε να το βγάζε και τουλάχιστον να δούλευε τα νοσοκομεία. Και σήμερα μένει το Πέδων Πεντέλης παιδιά χωρίς λεφτά και αναβάλουν τα προγραμματισμένα χειρουργία στα παιδιά για του χρόνου. Και αυτό δεν έχει να κάνει αν είσαι ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, ΑΝΕΛ ή ό,τι άλλο θες να είσαι. Αυτό έχει να κάνει άνθρωπος. Είναι μεγάλο θέμα στα νέα σήμερα. Έλλειψη χρημάτων, στάση χειρουργείων. Σοβαρές ορθοπαιδικές επεμβάσεις αναβάλλονται. Μα δεν είναι φοβερό θέμα αυτό, ρε Ενώτη? Φοβερό, φοβερό θέμα. Και τώρα και μιλάμε... τα μούτρα και μιλάνε οι δίθεν της αριστεράς και της προόδου και της κοινωνικής σωτηρίας, δεν ξέρω τι άλλο. Ναι, αλλά ήταν δίκαιος εκτός ο κύριος Ξανθός, σας δικαιώσει σχέση με το. Θα το πούμε για την Άννα. Ο κύριος Ξανθός είναι σοβαρός άνθρωπος. Δεν έχω πει ποτέ ότι είναι γελίος ο Ξανθός. Δεν είναι πολλάξιο ο Ξανθός προφανώς. Αφού σας τα είχα εξηγήσει για την Άννα και δεν ήμουν εδώ. Δεν θυμάσαι, ήμασταν κάποιος ιδιωτικό του την Άννα. Αυτό ακριβώς έλεγες. Λοιπόν, η ώρα έφτασε 9 και 59 και 30 δευτερόλεπτα. Ανέση Μεωνίδης για ειδήσεις και επιστρέφουμε στο 99,5. Μάικς Προβάτας, Ρώσος Παδόπουλος, μαζί μας ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Άδωνης Γεωργιάδης. Μου επιτρέπετε μισό λεπτάκι να πω για να το. Επειδή δεν το άκουσα προφανώς το mail πριν. Λέγαμε, κύριε Γεωργιάδη, πριν ότι σε αυτή τη φάση η δικαιοσύνη έχει υποχρέωση. Κάθε φορά έχει υποχρέωση, αλλά αυτή ίσως λίγο παραπάνω, να μην συρθεί η χώρα σε πιθανή προεκλογική περίοδο με αυτό να σέρνεται και να αιωρείται και ότι πρέπει να κάνει πολύ γρήγορα, γιατί μπορεί να κάνει γρήγορα. Εναι. Και έχουμε ένα mail εδώ από μια Κροάτρια, το διαβάζαμε πριν, επειδή το αναφέραμε αυτό. Λέει: λόγω της δουλειάς μου έχω κάνει διαδικασία και έχω ανοίξει τηλεφωνικούς λογαριασμούς. Υπάρχει ένα μυστικό, η κάθε εταιρεία κρατάει μικρό χρονικό διάστημα, δηλαδή άλλες ένα και άλλες δύο χρόνια. Οπότε λέει: αν κολυσιεργήσουν δεν θα βρουν τίποτα. Σας χαιρετώ. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να γίνει αυτό. Η δικαιοσύνη τώρα είναι υποχρεωμένη, διαφυλάσσοντας το κύρος της, να κινηθεί πάρα πολύ γρήγορα. Γιατί εδώ έχουμε την περίπτωση, εγώ δεν είμαι δικαστής για να δικάσω, λέγουμε την περίπτωση, όπου έχουμε μια οργάνωση μιας σκευωρίας εκ μέρους κυβερνήσεως κατά ενός πολίτη που συγκεκριμένα περίπτωση λέγεται Ευαγγέλη Μαρινάκης. Αυτό δεν μπορεί να μένει στον αέρα. Ο μόνος τρόπος για να ξεκαθαρίσει είναι να ανοίξουν τηλεφωνικοί λογαριασμοί του κυρίου Καμένου σίγουρα, του κυρίου Στοφορίδη σίγουρα, της κυρίας Τζίβα σίγουρα, υποπτεύουμε και του κυρίου Κοντονή το πιθανότερο. Κυρία Τζίβα, να πούμε την εισαγγελέα που πήγε πριν. Για να φανεί ποιος μιλούσε με ποιον. Αυτό γιατί έχει μεγάλη σημασία. Ας υποθέσουμε ότι ο κύριος Καμένος μαθαίνει το Μάκη Τεντεφυλόπουλο, κάνω μια παρένθεση. Χθες, όταν χειροκροτήσαν οι Σιριζέοι την πρωτολογία του Καμένου, πολύ χλιαρά η αλήθεια είναι, εγώ αν είδατε ξεκίνησα υπενθυμίζοντάς τους τι λέγανε για το Μάκη Τεντεφυλόπουλο. Ναι. Μάκη Τεντεφυλόπουλο στις δημοτικές εκλογές του 2014 είχε κυκλοφορήσει ένα βίντεο πάρα πολύ χυδαίο για τον Γαβρίλη Σακελαρίδη, τότε υποψήφιο δήμαρχο Αθηναίου με τη σημαία του ΣΥΡΙΖΑ, μετέπειτα βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ και κυβερνητικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ. Και μάλιστα, αν θυμάστε, είχε κάνει και ένα κολλάζ εκεί που το έδειχνε με τον Τσίπρα μαζί, ένα πολύ άθλιο πράγμα. Το οποίο έχει καταδικάσει σύμπασο πολιτικό χρόνο και η Νέα Δημοκρατία τότε και εγώ προσωπικά. Και όλο ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίο έλεγε ότι είναι αδιανόητο, ότι είναι πληρωμένο δολοφόνο εκτελεστή χαρακτήρων κτλ. Και εκτελεί συμβόλαια. Τα θυμάστε, φαντάζομαι. Τη Διδούρου, τον Βούτσι κτλ. Τώρα ξαφνικά αναγορεύουν τον Μάκη Τεντεφυλόπουλο ως παράγοντα της κάθαρσης του δημοσίου βίου. Αυτό, παιδιά, με ξεπερνάμε το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, ξεχνάμε τώρα τι μας έκαναν από τρία χρόνια με αυτό το χυδαίο τρόπο. Γιατί στην πολιτική μπορεί να έχουμε συγκρούσει διάφορα να ξαναβρούμε. Εδώ όμως δεν μιλάμε για μια πολιτική σύγκρουση. Εδώ μιλάμε για κάτι που έχει βαθύτατα προσωπικό χαρακτήρα και βαθύτατα χυδαίο από όλες τις απόψεις. Το προσπερνάει ο ΣΥΡΙΖΑ, το ξεχνάει, σαν να μην συνέβη. Και ξαφνικά υιοθετεί τον Τεντεφυλόπουλο και τις όποιες καταγγελίες κάνει ο Μάκης Τεντεφυλόπουλος ως διαπρίσιος κήρυκας της καθάρσεως. Κλείνω λοιπόν τώρα την παρένθεση αυτή. Και πάω τώρα στην ουσία. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι έχει δίκιο ο Καμένος, τον πήρε ο Τεντεφυλόπουλος, του είπε
ότι έχω έναν ισοβίτη ο οποίος ανησυχεί για τη ζωή του και πρέπει να τον βοηθήσει και να τον εμψυχώσει να πει την αλήθεια. Και για αυτόν τον λόγο ο Καμένος πήρε τηλέφωνο τον ισοβίτη και του είπε: Παιδί μου, θέλω να πει την αλήθεια, γιατί δεν είμαστε χωρίς. Αυτό το θεωρείς λογικό. Είσαι εσύ υπουργός και σε παίρνει ένα ισοβίτη ο οποίος είναι ισόβια για ναρκωτικά. Εσένα. Και σου λέει: Άδωνη. Όχι, δεν πήρε ισοβίτη τον ο Τριανταφυλόπουλος. Υπάρχει ένα ισοβίτη ισόβια για ναρκωτικά που είχε ένα πλοίο το οποίο διακινούσε 2 τόνους ηρωίνη και είναι στη φυλακή όλη τη ζωή. Θα μπορούσε, ρε παιδί μου, να πει ότι έχω να πω κάποια πράγματα. Εγώ δεν το έκανα ποτέ. Αυτό δεν το έκανε ένα λογικό άνθρωπο. Η λογική κίνηση ενός υπουργού είναι. Έγραφε καταγγελία στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Ναι. Έλαβα γνώση αυτού του περιστατικού. Σας παρακαλώ πολύ, κινητοποιήστε τις αρχές. Γιατί ο κύριος Μάκη θα καλούσε μετά εισαγγελία στον υπουργό του Μάκη Τενταφυλόπουλο. Είναι απέναντι στον φίλο του Υπουργό Δικαιοσύνης. Θα του λέγε ρε εσύ. Ούτε ο υπουργός μπορεί να το κάνει. Ή αυτό που έκανε ο Σιμίτης που εν αγνία του εχθές ο Καμένος. Θέλοντας να δείξει τη διαφορά. Ο Σιμίτης πήρε το φάκελο του Θοδωρού Αγγελόπουλου. Και τον πήγε στον εισαγγελέα. Και ο εισαγγελέα έπιασε τον Μιχαλόπουλο. Δεν μίλησε με τον κανέναν. Πήρε τον Μιχαλόπουλο, Σιμίτη, είναι δυνατόν. Έλεος. Πάμε. Θα κάνει ο πρωθυπουργός του μεσολαβητή μεταξύ του Καγκελόπουλου και του Μιχαλόπουλου. Αυτό το κατάλαβε ο Καμένος που το είπε εκείνο. Γιατί δεν καταλαβαίνει. Αλλά πάμε τώρα στην ουσία. Εγώ σου λέω το σωστό, το θεσμικό σορθόν, το αδιάβλητο θα ήταν. Έγραφε καταγγελία μέσω του Καμένου στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Έχω με εξαιρετικά επίγοντα χαρακτήρα. Έχω λάβει αυτή την πληροφορία. Παρακαλώ πολύ άμεσα για τις ενέργειές σας για να μην χάσουμε την περίπτωση να πιάσουμε έναν έμπορο ναρκωτικών. Θα πήγαινε αυτομάτως ο εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, θα μέθεσε εισαγγελέα την υπόθεση, θα ξεκίνησε η διαδικασία, θα τελείωνε η εμπλοκή του Καμένου. Ας υποθέσουμε όμως ότι επειδή είσαι ο Πάνος Καμένος που είσαι λίγο πιο εξαντρίκ, που οδηγείς και τα Χιούι χωρίς δίπλωμα, που ξέρω εγώ, είσαι ο χαρακτήρας σου είναι έτσι, ότι είπες, παιδάκι μου, δεν μπορώ, θα βάλω τα στήθη μου μπροστά, θα πιάσω το μανάκι που είναι έμπορος ναρκωτικών. Ας υποθέσουμε ότι ισχύει αυτό. Εγώ το ξεκαθαρίζω. Αν αποδειχθεί στην κανονική δικαιοσύνη, με την κανονική διαδικασία, ότι ο Βαγγέλης Μανάκης είναι έμπορος ναρκωτικών, να μπει φυλακή χωρίς καμία συζήτηση. Δηλαδή δεν τη συζητείτε αυτό. Το ξεκαθαρίζουμε. Απλώς ευτυχώς στο δυτικό κόσμο δεν αποφασίζουν οι κυβερνήσεις ποιοι είναι αθώοι και ποιοι είναι ένοχοι, αποφασίζουν τα δικαστήρια. Οι κυβερνήσεις δημιουργούν τις συνθήκες στη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Ναι, αυτό με τον Τζανακόπουλο που δεν ξέρει γιατί. Το είναι ολοκληρωμένο. Λοιπόν, ας υποθέσουμε λοιπόν, ας πάμε την αθώα εκδοχή, ρε παιδάκι μου, ότι ο Καμένος θέλει να κάνει αυτό. Μάλιστα. Δεν απήντησε γιατί μίλησε 12 φορές. Τον εμψύχωσες μία. Τον εμψύχωσες δύο. Τον εμψύχωσες τρεις. Τον εμψύχωσες τέσσερις. Πώς τον εμψύχωσες, άδερφε. Δεν γίνεται αυτό. Ρε, 12 φορές. Και 12 είναι καταγεγραμμένες στο κινητό του Καμένου. Μπορεί να έχει μιλήσει και άλλες τόσες από άλλα κινητά. 21 λεπτά είπες. 21 λεπτά είναι καταγεγραμμένες από την Κοσμοτέ, ρε παιδάκι μου. Το επίσημο. Ναι. Δεν είναι υποκλοπή. Πρόσεξε, το είπα. Εγώ δεν χρησιμοποίησα καθόλου υποκλοπή. Και αυτό το είπα. Μετά ο... Στον Παπαθεοδόρο, είσαι μένα. Γιατί εγώ χρησιμοποίησα την ανακοίνωση τη Κοσμοτέ. Ο Γιαννουσάκη ζήτησε, όπως ο καθένας μας έχει δικαίωμα να πάρει την αναλυτική κατάσταση του λογαριασμού του. Η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να του δώσει την αναλυτική κατάσταση του λογαριασμού του. Στην αναλυτική κατάσταση του λογαριασμού του φέρονται τα τηλεφωνήματα του Καμένου. Έκανες μια πρόσθεση του χρόνου που. Φυσικά, αυτά που έχουν δημοσιευτεί από το λογαριασμό. 21 λεπτά το σύνολο του χρόνου που έχουν μιλήσει. 21 λεπτά είναι πολλά για έναν άνθρωπο. Δεν είναι λίγα 21 λεπτά. Για πάρ το τηλέφωνο, σηκώστε και μιλήστε 21 λεπτά. Με γυναίκα μιλά και βαριέ. Άμα είναι καλή, όχι. Λοιπόν, επανέρχομαι τώρα. Και πάω λίγο τώρα στην ουσία της υποθέσεως. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι ο Καμένος είναι αυτό. Ο αθώος που θέλει να πιάσει τον έμπορο ναρκωτικών. Προσέξτε το κρίσιμο. Το κρίσιμο ποιο είναι. Εάν έχει μιλήσει και με τους εμπλεκόμενους ανακριτικούς υπαλλήλους την ίδια περίοδο, δηλαδή με τον λιμενικό Χριστοφορίδη και με την εισαγγελέα Τζίβα, εάν έχει μιλήσει με έναν από τους δύο τις ίδιες αυτές μέρες που αυτοί πηγαίνουν στη φυλακή και βλέπουν τον Γιονουσάκη, τότε στο μάσο αλλάζει αυτό. Γιατί δεν έχει μιλήσει μόνο με τον έμπορο, τον ισοβίτη, ο οποίος θέλει να αποκαλύψει την αλήθεια και φοβάται για τη ζωή του, αλλά έχει παρέμβει στην ανακριτική διαδικασία καθοδηγώντας την. Έτσι. Και αυτή είναι η παρανομία. Τι είδους λοιπόν, τι μέγεθος παρανομία είναι αυτή, ποινικά δηλαδή, τι σημαίνει. Ποινικά είναι πολύ βαριά. Γιατί η απλή κατάξη εξουσίας είναι ένας χρόνος φυλάκιση. Εάν όμως έχει ως σκοπό να βάλει στη φυλακή αθώο ή να τη γλιτώσει ένας ένοχος, πάει 5 με 10 χρόνια. Έτσι όπως λέει ο Χριστοφορίδης στα ηχητικά που ακούμε. Ακριβώς. Εάν είναι πάνω από 3, δηλαδή από 3 και πάνω. Οι εμπλεκόμενοι δεν είναι απλοί, είναι σύσταση συμμορίας. Αυτό που είπατε χθες στη Βουλή. Ναι, αυτό είναι 20 χρόνια. 10-20 χρόνια. 10-20 χρόνια φυλακή, λέει, μπαίνεις μέσα. Δεν είναι εξαγοράσιμο ναι, κτλ. Είναι μέσα. Δεν παίζει ρόλο ότι είναι υπουργός και μπορεί να τον προστατεύσει. Είναι ακόμα χειρότερα. Επειδή είναι υπουργός, αυτό είναι επιβαρυντικό για τον Καμένο. Δεν είναι, ο υπουργός πρέπει να είναι δύο φορές προσεκτικότερος, αλλά αυτό θα λειτουργήσει. Εάν δηλαδή ο λιμενικός μπει για 10 χρόνια, ο Καμένος μπει για 15. Ναι, αλλά πρέπει να περάσει πρώτα από τις διαδικασίες Βουλής. Ναι. Δηλαδή η Βουλή να του άρεσε. Ακούστε και μια διαδικασία τώρα για να καταλάβετε. Ναι, ναι, ναι. Γιατί είδατε χθες, φαντάζομαι είδατε τη συζήτηση. Ναι, εδώ είμαστε, κάναμε έκθεση.
Είδατε έναν Καμένο, ο οποίος ήταν. Ναι. Νομίζω ότι έχουμε τον Καμένο τώρα που είναι 20 χρόνια στη Βουλή. Καμένος που να του λέω εγώ, θα σε βάλω φυλακή. Θα μπει φυλακή, μάλλον. Και αντί να αρχίσει να φωνάζει, να κατεβάζει το κεφάλι κάτω με μάτια κόκκινα, μαυρισμένος, χάλια. Ήταν ένας Καμένος ο χειρότερος, ο πιο φοβισμένος, ο πιο δηλός Καμένος που είχε εμφανιστεί ποτέ στη Βουλή. Χωρίς συζήτηση. Δηλαδή, παλιά αλαζονία, θα σας σκίσω, θα σας κάνω στα τέσσερα, όλα αυτά έχουν τελειώσει. Και τα, και τα χειρόγραφα που θα πω μετά έχουν σημασία. Του δώσανε ομιλία γραπτή, προφανώς δικηγόροι, προφανέστατα δικηγόροι. Το λέγαμε και χθες. Προφανέν δεν συζητείται αυτό. Mm-hmm. Είναι μια απόπειρα των δικηγόρων του να δικαιολογήσουν την παρανομία. Αυτό επιτυχής ή αποτυχής ή απόπειρα, αυτό το κρίνει όποιος ακούσει. Πάντως δεν ήταν. Ο Καμένος είναι μια αποστήθου. Δεν διάβαζε και μπέρδεσε και τις σελίδες κάποια στιγμή. Εκεί δεν κατάλαβε ότι του είχαν γράψει και το Σιμίτι και ναι, μπερδεύτηκε. Τώρα, τι πρέπει να κάνει η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη πρέπει να ζητήσει αμέσως το άνοιγμα των τηλεφωνικών λογαριασμών του Καμένου. Χωρίς συζήτηση αυτό. Αφού έχει παραδεχθεί μήνυμα τον Γιαννουσάκη, δεν υπάρχει κανένα λόγο να το ζητήσει. Θα το ζητήσει αμέσως. Εάν, επαναλαμβάνω, στις τηλεφωνικές κλήσεις έχει και τηλεφωνικές κλήσεις στο Χριστοφορίδη και στην Τζίβα, τότε αυτομάτως έχει γίνει ηθικός αυτούργος σε αυτό που λέγεται κατάξη εξουσίας. Και τότε πια ξεκινάει η κανονική δικαστική διαδικασία. Πρέπει να έρθει ο φάκελος στη Βουλή και να προχωρήσει το άρθρο 86, δηλαδή προκαταρκτική των πραγμάτων επιτροπή και το ειδικό δικαστήριο. Κύριε Γεωργιάδη, να διευκρινίσουμε εδώ ότι ο Καμένος με τον Χριστοφορίδη είναι και παλιοί φίλοι και γνωστοί. Δεν είναι ότι τώρα γνωρίστηκαν. Ο Καμένος είναι γνωστός στο λιμενικό σώμα, ότι είναι φίλος του Χριστοφορίδη από την εποχή που ήταν υφυπουργός ναυτιλίας ο Καμένος. Το να είναι φίλος του Χριστοφορίδη δεν είναι πενικό σχολάσιμο. Ναι, δεν... Με συγχωρείς, όταν λέει αυτά τα πράγματα ο Χριστοφορίδης. Όχι, άλλο λέω. Το να είναι φίλοι δεν λέει τίποτα. Πρέπει να αποδειχθεί αν συνομιλούσαν την περίοδο που ο Χριστοφορίδης λέει αυτά. Ναι. Γιατί αν συνομιλούσαν την περίοδο που ο Χριστοφορίδης που είναι τι λέγανε τον Καμένο, να φωνάξει ο ανακριτής τον Καμένο τι έλεγε τον Χριστοφορίδη ή να ξεκινήσει όλη τη διαδικασία. Ναι, αλλά περισσότερο χτες η σιωπή. Να σημειώσω κάτι που δεν το κατάλαβε ο Καμένος χτες και την πάτησε και σε αυτό και οι δικηγόροι εκεί τον κάψανε. Ο Καμένος έκανε έναν νομικό ισχυρισμό ότι ως υπουργός άμυνας, προσέξτε, ήταν θεσμική του αρμοδιότητα να μιλάει με τον Ισοβίτη. Γιατί το εμπόριο ναρκωτικών είχε διεθνείς διαστάσεις στην Τουρκία και τα σύνορα και τα άλλα. Τουρκία και τέτοια, ναι. Δεν μπαίνω στην ουσία του επιχείρηματος, γιατί προφανώς είναι γελία και δεν το καταλαβαίνει, δεν χρειάζεται να σου πω. Δηλαδή, είναι σαν να λες ότι ο υπουργός άμυνας θα μιλάει από εδώ και πέρα σε κάθε έμπορο ναρκωτικών φυλακή, γιατί όλα τα έμπορο ναρκωτικών είναι διεθνή πράγματα. Δεν υπάρχει τίποτα που είναι μόνο ελληνικό. Αυτά είναι εξαιρετικά κυκλώματα παγκόσμια. Όμως ακούσατε πώς την πάτησε. Λέγοντας αυτό στη Βουλή, ο ίδιος ο Καμένος υιοθετεί το κάνει στα πλαίσια της υπουργικής του θητείας, αλλά δεν το κάνει ως πολίτης, το κάνει ως υπουργός. Άρα αναγκαστικά πάμε το άρθρο 86 και την προανακριτική και το δικό δικαστήριο. Mm-hmm. Είναι στα πλαίσια της ασκήσεως των αρμοδιοτήτων που λέει το Σύνταγμα. Παρ' όλα αυτά η κυβέρνηση μπορεί να τον προστατεύσει. Αν αυτό αποδειχθεί. Η κυβέρνηση, η δική του, οι 153 μπορούν να τον προστατεύσουν και να μην τον παραπέμψουν. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι ανοίγουν τηλεφωνικοί του λογαριασμοί. Είπε χθες ο κ. Βούτσης στη συνέντευξή του. Εγώ το λέω για τον κύριο Βούτση, έχω καλή γνώμη. Το σφαθαρίζω. Και χθες είναι τιμητικό πολύ για αυτόν. Είδατε ότι άφησε να εξελιχθεί η συζήτηση. Αυτό πήγα να πούμε, ότι και η συμπεριφορά του Προέδρου της Βουλής ήταν εντυπωσιακή χτες. Εγώ. Σας άφησε να μιλήσει τόσο. Στο λόγο μου, αισθάνομαι. Ήταν άψογος ως Πρόεδρος Βουλής. Εάν ήθελε να συμπεριφερθεί ως ΣΥΡΙΖΑ, τι θα κάνει, θα μου κόβει το χρονόμετρο, θα μου βάλει το. Παρότι ήταν και ο ίδιος σε δύσκολη θέση. Φαινόταν δηλαδή οπτικά ότι ήταν σε δύσκολη. Δεν υπάρχει καμία. Αυτό πρέπει να τα λέμε όλα στη ζωή και εγώ θέλω να πάντα δίκιο. Σας λέω, η χθεσινή συμπεριφορά του Νίκου Βούτση ως Προέδρου της συνεδριάσεως της χθεσινής συζητήσεως ήταν άψογη. Ήταν άψογη. Ήταν πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων. Τελεία. Το πρωί όμως είπε κάτι σημαντικό. Τι είπε? Εφόσον ο Καμένος μιλούσε για να βρεθεί αλήθεια, τον στηρίζουμε. Άφησε λοιπόν μια πολύ μεγάλη απόσταση. Εάν λοιπόν έρθει ο εισαγγελέας και πει βρήκαμε ότι μιλούσε με όλους. Αλλά δεν μίλαγε με τον ένα και τον εψυχώ να πει την αλήθεια. Αλλά μιλούσε με όλη τη διαδικασία που σίγουρα είναι καταφανώς παράνομο και αδιανόητο και χωρίς συζήτηση. Τι θα πει τώρα και ο Βούτσα, πει τώρα εντάξει το καλύτερο. Είναι πολιτικά πολύ δύσκολο. Πρέπει να όμως έχει και μια άλλη δυσκολία την υποτιμάς. Γι' αυτό εγώ δεν πιστεύω ότι μπορεί να το καλύψουν. Εάν επαναλαμβάνω αποδεικνύουν όλα αυτά, έτσι. Ποιος Σιριζέος θα δεχθεί να λάβει την ευθύνη από κοινού με τον Καμένο για ένα τόσο βαρύ ποινικό αδίκημα, όπου μόλις αλλάξει πλειοψηφία στη Βουλή, θα πάει δίκαιο και στήριο ούτως ή άλλως. Δηλαδή η αναβολή θα είναι για λίγους μήνες. Και μετά θα πας κατηγορούμενος και εσύ που τον έχεις συγκαλύψει. Ναι, αλλά μετά θα είναι καινούργια κυβέρνηση, μπορεί να έχει ήδη αυτό παραγραφεί. Δεν παραγράφεται. Αυτό γίνει τώρα.
Μετά τις εκλογές δεν παραγράφεται. Πρέπει να τελειώσει η δεύτερη περίοδος της επόμενης βουλής. Παραγράφεται. Εδώ είμαστε Βήμα FM 99,5. Ενώ ο Παπαδόπουλος με έχει προβατάσει, έχουμε δώσει στο στούντιο τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Και πριν δώσω πάλι το λόγο, να πούμε ότι δίνουμε ένα MLS IQ Tab Ideal. Έτσι, καταπληκτικό. Φανταστικό μηχάνημα. Το πουλάγα και εγώ από την κομή μου. Ναι. Βέβαια, φανταστικό μηχάνημα αυτό. Μήπως το δώσουμε σε εντοπή. Το ξαναπέξω με αυτό. Το έχω πουλήσει χιλιάδες από αυτό το μηχάνημα. MLS πρώτα απ' όλα είναι καταπληκτική εταιρεία ελληνική. Πολύ υψηλή ποιότητα τα προϊόντα. Έτσι, εγώ έχω δουλέψει για πάρα πολλές ταμπλέτες. Ξέρετε, δίνω ταμπλέτες στην εκπομπή με τα βιβλία. Ωραία. Λοιπόν, για να μπείτε στην κλίση. MLS IQ Tab, έτσι. Φανταστικό είναι και πολύ όμορφο. Και έχει πολύ ωραίο design. Να, ορίστε. Μέχρι και ο Άδωνης το ξέρει. Λοιπόν. Ο Άδωνης δηλαδή. Που ξέρει, ο άνθρωπος ξέρει από βιβλία, δεν ξέρει από ταμπλέτες, αλλά βλέπω ότι ξέρει και ταμπλέτες. Λοιπόν, για να μπείτε στην κλήρωση, τι. Βήμα FM γράφετε, αφήνετε ένα κενό το μήνυμά στο 19600 και εκεί πέρα μέσα θέλουμε το όνομα του υπουργού, πρώην Υπουργού Οικονομικών αυτής της κυβέρνησης, όπου είχε πει το περιβόητο Darling έκλεισα τις τράπεζες. Το είχε πει ο ίδιος σε συνέντευξή του. Λέγαμε χτες, κύριε Γεωργιάδη, το πρωί ότι η Νέα Δημοκρατία. Και δεν μιλάμε για πρόσωπα, γιατί εδώ εμάς ως πολίτες μας ενδιαφέρουν οι λογικές. Και επειδή η επικίνδυνη είναι για όλους μας η λογική που δείχνει αυτή η κυβέρνηση μετά και με αυτό που έκανε με το δικαστή του Συμβουλίου της Επικρατείας, δεν μας αφορούν τα πρόσωπα. Η λογική είναι αυτή που χτυπάμε και όχι τα πρόσωπα. Λέγαμε λοιπόν ότι η Νέα Δημοκρατία είναι υποχρεωμένη μετά από αυτή την καταγγελία που έκανε η κυβέρνηση ότι να ποιους ελέγχει και να ποιους απορτάρει και να με ποιους συνδιαλέγεται η Νέα Δημοκρατία, που είπε η κυβέρνηση. Η Νέα Δημοκρατία είναι υποχρεωμένη αυτή την ιστορία να την πάει μέχρι τέλους. Αλλιώς, και αυτό είναι η δική μου ευθύνη που το λέω, θα δείξει ενός τύπου ενοχή η Νέα Δημοκρατία σε αυτό. Χάρη να ξεκαθαρίσουμε μερικά πράγματα. Η Νέα Δημοκρατία θα το πάει μέχρι τέλους, όχι για το Μαρινάκι. Όχι για να πέσει η κυβέρνηση, όχι για τον Καμένο, όχι για τίποτα από όλα αυτά. Ο σεβασμός στη διάκριση των εξουσιών και η απόλυτη εξασφάλιση της μη δυνατότητας των κυβερνήσεων να κάνουν κατάχρηση εξουσίας είναι ο πυρήνας της δημοκρατίας. Ναι. Αυτό δεν έχει να κάνει με τα κόμματα. Ό,τι κόμμα θες να είσαι. Αν δεν καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα, δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Ο δυτικός κόσμος στηρίζεται και φτιάχτηκαν οι φιλελεύθερες δυτικές δημοκρατίες που ξέρουμε και τώρα τη γράφει ο Πόλος Φιλανίδης για προκόψη. Από την ώρα που ο Μοντεσκέ καθιέρωσε τη διάκριση των εξουσιών. Για ποιο λόγο? Για να μην μπορεί η κυβέρνηση εκάστοτε να κάνει ό,τι θέλει. Γιατί καταλάβανε τότε ότι αν η κυβέρνηση κάνει ό,τι θέλει, αργά ή γρήγορα αυτό πλήττει και τους αθώους. Άρα το μείζον καλό εδώ είναι να υπερασπίσει αυτό το αγαθό. Το οποίο αφορά όλους τους Έλληνες. Αυτό λέγαμε πριν, συγγνώμη που σας διακόπτω, ότι δεν μη λέει κάποιος άλλο αφορά ένα δικαστικό του στέι ή τον Μαρινάκη. Όχι, όχι καθόλου. Τώρα όλους. Πάμε στο Μαρινάκη. Η κυβέρνηση τι πήγε να κάνει και τι κάνει, αλλά πια σιγά σιγά βλέπω ευτυχώς την κοινωνία να αρχίζει να φεύγει, να έχει ένα πιο έντονο. Σου λέει τι θα κάνει τώρα η Νέα Δημοκρατία. Τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία. Θα αφήσει να φανεί ότι στηρίζει το Μαρινάκη. Τι άρχισε να λέει ο ΣΥΡΙΖΑ από την αρχή. Γιατί δεν λέει ονόματα η Νέα Δημοκρατία. Γιατί φοβάται η Νέα Δημοκρατία. Ποιο επιχειρηματικά σφαίρα εξυπηρετεί η Νέα Δημοκρατία. Αυτό θα έκανε η κυβέρνηση. Για να ταυτίσει η Νέα Δημοκρατία με το Μαρινάκη. Και άρα να φοβηθεί η Νέα Δημοκρατία να αναδείξει την υπόθεση. Για να μην τη πει κοινή γνώμη ταυτίσει με το Μαρινάκη. Μάλιστα. Η Νέα Δημοκρατία έχει μια πολύ καθαρή θέση σε αυτό. Υπάρχει εν εξελίξη δικαστική διαδικασία για τον Νουρ Ουάν. Υπάρχει εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό τη πρωτόδικη αποφάσεω, στο εφετείο δηλαδή. Εκεί μπορεί να πάει ο κ. Γιαννουσάκης, ο κάθε Γιαννουσάκης, να πει ό,τι έχει να πει για τον οποιονδήποτε θέλει να πει. Και υπάρχει ούτως ή άλλως ανοιχτός φάκελος για τον χρηματοδότη. Για τον οποίο έχει πει ο Γιαννουσάκης είναι κάτι δύο Τούρκοι. Πολύ ωραία. Αυτό πάλι είναι θέμα της δικαιοσύνης. Εάν αυτή η διαδικασία της δικαιοσύνης καταλήξει στο Βαγγέλη Μαρινάκη, ο Μαρινάκης πρέπει να μπει φυλακή σαν βουάρ χωρίς συζήτηση. Και το λέω εδώ που είμαι στο Βήμα FM. Και όσο προβλέπει ο νόμος. Που ανοίξει το δολ που τον έχει αγοράσει ο Μαρουνάκη. Το λέγαμε και εμείς. Και όσο προβλέπει ο νόμος. Έτσι κι αλλιώς. Ναι. Ποιος θα πει στη δικαιοσύνη να κάνει μα κάτι. Μα θέλω άλλο. Να σου πω ότι εμείς δεν μπαίνουμε για να πούμε υπέρ Μαρινάκη. Φυσικά και να το ξεκαθαρίσω, δεν θέλω και αυτό να, φανεί, να φύγω. Ούτε υιοθετώ το δικαίωμα του υπουργού να λέει για έναν άνθρωπο αθώο ότι είναι ένοχος. Αθώος είσαι μέχρι αποδείξεις του εναντίον στις δυτικές δημοκρατίες. Άρα και ο Μαρινάκης, όπως και ο Γεωργιάδης και ο Παπαδόπουλος και ο Προβατάς και ο Ιχολίψη απέναντι και όλοι, είμαστε αθώοι μέχρι ότου ένα δικαστήριο μας πει ότι είμαστε ένοχοι. Ακόμα και αν ασκηθεί δίωξη, δεν φτάνει. Σε μερικές περιπτώσεις πρέπει να φτάσει σε τελεσίδικη απόφαση. Άρα η ιδέα ότι ανεβαίνει ένας υπουργός στο βήμα της Βουλής και λέει: ο Μαρινάκης είναι έμπορος ναρκωτικών. Ο Μαρινάκης είναι λαθρέμπορος πετρελαίου. Αυτό είναι αδιανόητο.
Αυτό, παιδιά, δεν μπορεί να γίνει σε κανένα δυτικό κράτος. Θυμίζω ότι τα κανάλια σε μια αποκρισία του SRU πιάνουν κάποιον παθοφόρο και είναι ο φερόμενος δράστης. Για μην φανεί ότι προσπερνάνε το τεκμήριο της αθότητας. Και έχει το υπουργό στη Βουλή και λέει ο λαθρέμπορος Μαρνάκης, ο ναρκέμπορος Μαρνάκης. Αυτά δεν γίνονται. Ούτε στην Κολομβία, του Ζιμπάμπουε. Πάση περιπτώσει, είναι ο καμένος, δεν πειράζει, τι να κάνουμε, πάμε παρακάτω. Του έθεσα ένα άλλο ερώτημα χθες. Ο Τσίπρας τα ξέρε. Προσέξτε πόσο κρίσιμο αυτό το ερώτημα. Δεν θα το προσπαθώ. Αυτό το ερώτημα είναι ο πυρήνας της συζήτησης. Εάν υποτεθεί ο Τσίπρας τα ξέρε. Και ότι ο Τσίπρας από τον Ιανουάριο μήνα που μιλάει ο καμένος με τον Γιαννουσάκη και γίνει όλη αυτή η ιστορία, ξέρει ότι ο Μαρνάκης είναι έμπορος ναρκωτικών. Αρχές Μαΐου, γιατί τον βλέπεις το Μέγαρο Μάξιμο πριν το διάγνωμα του Δόλου? Δηλαδή ο πρωθυπουργός της χώρας, ο κ. Αλέξης Τσίπρας, εις γνώσιν του, είδε στο γραφείο του στο Μέγαρο Μαξίμου έναν έμπορο ναρκωτικών, ενώ είχαν στα χέρια της κυβερνητική μια τέτοια υπόθεση που αφορούσε το Μαρινάκι? Γιατί, για να τον εκβιάσει, για να κάνει deal μαζί του? Για ποιο λόγο? Βλέπει ο πρωθυπουργός έναν έμπορο ναρκωτικών? Είναι δυνατόν? Άρα θα πει κάποιο φίλο του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα. Όχι, δεν το ξέρω, Αλέξη Τσίπρα. Γιατί αν το ξέρετε, μπορεί να βλέπει στο Μέγαρο Μαξίμου έναν έμπορο ναρκωτικών. Μάλιστα. Εάν δεν το ξέρω, Αλέξη Τσίπρα, και ο καμένο θα τα έκανε από μόνο του. Τότε τι έχουμε, μια παρακυβέρνηση μέσα στην κυβέρνηση? Ότι έχει αυτονομηθεί δηλαδή. Αμφιβάλλεις ότι το έκανε μόνος του. Μα και τα δύο είναι φρικτά για το ΣΥΡΙΖΑ. Και τα δύο είναι πρόβλημα για το ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ ένα θέμα χτεσινό. Είτε το ξέρει, είτε δεν το ξέρει. Οι σιωπές του Καμένου χτες ήταν, του Πάνου Καμένου, ήταν πολύ πιο ενδεικτικές από αυτά που έλεγε. Δεν απήντησε σε τίποτα από αυτά που σα λέω. Έτσι. Αυτά που σα λέω δεν απήντησε σε κανένα από αυτά τα ερωτήματα. Ήταν φανερό, γιατί του λέγατε εσείς γράφτε, θέλω απάντηση, γιατί δεν έχω τριτολογία. Δεν έχω τριτολογία. Τριτολογία. Άρα τώρα λοιπόν τι γίνεται? Πού πάμε τώρα? Θα καταλάβουμε, παιδιά. Γιατί εδώ παίζουμε ένα παιχνίδι με την κοινή γνώμη. Η Νέα Δημοκρατία που ταυτίζεται με το Μαρινάκι. Άλλο τώρα, παιδιά. Άλλο. Η Νέα Δημοκρατία που χρησιμοποιεί συμφέροντα. Άλλο. Για να φάμε λίγο τη σειρά. Δηλαδή πέρσι που πανηγύριζε ο παπάς για τις τηλεοπτικές άδειες και την εξυγίανση του τηλεοπτικού τοπίου, που μία από τις τέσσερις άδειες την έπαιρνε ο Μαρινάκης, ήταν καλός ο Μαρινάκης? Δηλαδή, εις γνώσην της η κυβέρνηση έδινε τη μία από τις τέσσερις τηλεοπτικές άδειες σε έναν έμπορο ναρκωτικών ή σε ένα λαθρέμπορο πετρελαίου που λέει χθες ο Καμένος? Λέει, ήξερε η κυβέρνηση Τσίπρα ότι ένας έμπορος ναρκωτικών παίρνει το ένα τα τέσσερα τηλεοπτικά κανάλια και του το έδινε? Είναι λογικό αυτό? Δηλαδή, δεν έχει καμία λογική αυτό το πράγμα? Μετά, λέει, αυτοί που εξυπηρετούν συμφέροντα. Ποιο το λέει σε ποιον? Πριν από 1,5 μήνα διαγράψαν στο Σαββίδι 39 εκατομμύρια πρόσημα για τη ΣΕΚΑΠ. 39 εκατομμύρια. Και μετά από αυτό ο Σαββίδης πήγε και αγόρασε το Μέγκα, το ποσοστό του Μπόμπολα, και πήγε να πάρει το Δόλ για να έχει το Μέγκα στα χέρια του. Εμείς εξυπηρετούμε συμφέροντα. Και βρέθηκαν και δύο πλοία με τσιγάρα. Και ποιος είναι αυτός ο οποίος έκανε την υπεράσπιση του Σαββίδη στη Βουλή πιο πολύ από όλους? Ο Καμένος. Ποιος είχε συμφέρον πολιτικό? Ο Καμένος είπε για Σαββίδη. Ο Τσίπρας το έκανε, δεν λέει το όνομα. Ο Καμένος βγήκε ότι είναι φανταστικός ο Σαββίδης, πατριώτης ο Σαββίδης, ότι μπράβο Σαββίδη κτλ. Άρα ο Καμένος που έχει δημοσίως πει ότι υποστηρίζει το Σαββίδη. Και ο Σαββίδης που έχει δημοσίως πει θέλει να πάρει μίντια για να εμποδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη να γίνει πρωθυπουργός, συνέλεξη του πρώτο θέμα. Ναι. Και ο Λιμενικός που λέει δεν μας νοιάζει να θώσει ένα ο Μαρινάκης, μας νοιάζει να τον πιάσουμε για να εμποδίσουμε τον Μητσοτάκη να γίνει πρωθυπουργός και να μείνει ο Τσίπρας άλλα 10 χρόνια. Και ο Μαρινάκης εμπλέκεται στη μέση και πάει να πάρει το δόλο από το Σαββίδη, τον ακλητό του Τσίπρα και του Καμένου. Ρε παιδιά, τι κάνει ένα σε καραμίδια? Συν αυτό που θυμήσατε χτες. Το καταλαβαίνει, Νότι. Συν αυτό που είπε. Έχουν το κίνητρο, έχουν τη δύναμη, έχουν το δόλο. Έχουν το συμφέρον, έχουν την πράξη, τα έχουν όλα. Συν ότι 24 ώρες πριν το διαγωνισμό του ΔΟΛ. Και ο μέγας διαπρίσιος κήρυκας της καθάρσεως Μάξης Ανταφυλόπουλος, αυτός ο υπότης, ο λευκός της αθωότητας και της δικαιοσύνης, έχει τις κασέτες από τον Ιανουάριο, αλλά τυχαία τις δημοσιεύει πότε? Μια μέρα πριν το διαγωνισμό του ΔΟΛ. Δηλαδή εδώ, παιδιά, εντάξει, εδώ, έλα το. Βάλτε με τη σειρά, Νότι, βάλτε με τη σειρά. Έτσι. Έχουμε έναν υπουργό που μιλάει με Μεσοβίτη. Πιθανόν μιλάει και με τον Λιμενικό και την Εισαγγελέα. Πιθανόν και δεύτερο υπουργό να μιλάει με αυτούς. Έχουμε ένα τηλεοπτικό κανάλι που έχει μεγάλη σημασία για τη χώρα. Δύο επιχειρηματίες που διαγωνίζονται. Ένας φίλος της κυβερνήσεως, ένας εναντίον της κυβερνήσεως. Έχουμε την κυβέρνηση που είναι εμπλεκόμενη με τον Μεσοβίτη και παθαίνει να στοχοποιήσει αυτό που είναι εναντίον της κυβερνήσεως. Και έχουμε και ένα δημοσιογράφο γνωστό για το τι έχει κάνει αυτά τα χρόνια στην Ελλάδα, ο οποίος πάει και δημοσιεύει το άρθρο μια μέρα πριν το διαγωνισμό στο ΔΟΛ. Εντάξει. Και μετά μου λες εμείς αν εξυπηρετούμε το Μαρινάκι ή τα συμφέροντα το Μαρινάκι. Και δεν τρέπεστε καθόλου?
Και επίσης, μια που στέλνει εδώ η ακροάτρια, νομίζω, και δύο-τρεις ακροατές, το αν και γιατί είχε κινητό η Σοβίτης, είπε μετά ο κύριος Κοντονής, θα ελεγχθεί. Αυτό, πόκ αυτό. Όχι, αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Αυτό, γιατί εγώ δεν το ξέχασα, δεν το καταλάβω. Το κατάλαβα μετά από ξαναδιάβαση. Και εγώ του κοινοχού τη μελετά την υπόθεση. Ο Γιαννουσάκης μέχρι το μήνα Δεκέμβριο ήταν φυλακές Κορυδαλλού. Σκληρές φυλακές, ποινικών κρατουμένων σκληρές. Ίσως πιο σκληρές της χώρας. Με το που επιφύγεται επαφή με τον Τεαφιλόπουλο, εξή του λένε αυτά για τον Μαρινάκη κλπ, το μεταφέρουν στις φυλακές Αυλώνα. Οι φυλακές Αυλώνα είναι οι καλύτερες φυλακές στην Ελλάδα, φυλακές ανηλίκων. Και πάει ξαφνικά ο Γιαννουσάκης εκεί, έχει το δικό του κελί μόνο του και κινητό τηλέφωνο, όπου μιλάει με τον Καμένο. Δεν δίνει το Μαρινάκη και τον πάνε στις φυλακές Χαλκίδος, που είναι χειρότερος του Κορυδαλλού. Δεν το καταλαβαίνει τι έχουν κάνει. Ναι, ναι. Του κάνανε tour ανάλογα με τις περιφέρειες. Του κάνανε tour αναλόγως αν είναι το Μαρινάκι ή όχι. Ναι. Αυτά δεν γίνονται. Δηλαδή το, ο Κοντονής με εκνεύριζε τόσο πολύ. Να βγαίνει και να λέει τι θα κάνατε, λέει εσείς, τι θα κάνατε, λέει το ίδιο πράγμα. Όχι κύριε Κοντονή. Κανένα μας θα έπαιρνε 12 φορές τον Ισοβίτη φυλαξημένο για εμπόριο ναρκωτικών στην Ελλάδα, κύριε Σταύρο Κοντονή. Και να βγει να πει ο Κοντονής τώρα αν τολμάει, αν αυτό θα έπαιρνε 12 φορές τον Ισοβίτη τηλέφωνο. Που και τα μούτρα ο Κοντονής και βγαίνει και μιλάει, τον είχα και ένα σοβαρό άνθρωπο, εγώ φταίω. Το χειρότερο είναι ότι πολλοί από το ΣΥΡΙΖΑ αναγκάζονται τώρα να χειροκροτήσουν τον Πάνο Καμένο, έτσι. Γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο. Αναγκάστηκαν να χειροκροτήσουν τον Πάνο Καμένο και τον Μάκη Δαφυλόπουλο. Ναι. Πρόσεξε. Τον Πάνο Καμένο και τον Μάκη Δαφυλόπουλο. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι χειρότερο από το Σόμπλε και από το Μνημόνιο. Πέσε, παιδάκι μου, ότι στο Μνημόνιο έχουν δικαιολογία. Τι να κάνουμε, καταστραφή χώρα. Τι να κάνουμε, παιδιά. Δεν το θέλουμε, αριστεροί είμαστε. Αλλά το να πάει η χώρα στην τραχμή για καταστραφή, αναγκαζόμαστε και συμβαίνουμε αυτά που θέλουμε. Τώρα που χειροκροτάζε ΣΥΡΙΖΑΕ βουλευτά. Τον Τενταφυλόπουλο και τον Καμένο. Τώρα σε εμποδίζει η χροκοπία της χώρας και η δραχμή και σωθεί εκεί. Ή μόνο η αδιφαγία σου για την εξουσία. 10:31, 5:95 Μάκης Προβατάζος Παδόπουλος. Η ώρα είναι 11:25 και είναι μαζί μας ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Μια κακή μέρα για τους Έλληνες πολίτες, χτες αυτό που είδαμε στο Κοινοβούλιο, αλλά μια καλή μέρα για εσάς. Δηλαδή, χτες ήταν back to back. Παπασταύρου, Ξανθός. Καταρχάς, να πω και το Στάτο Παπασταύρου. Θυμάστε ότι εγώ έχω υπερασπιστεί δημόσια την αθότητα του Σταύρου Παπασταύρου για όλες τις κατηγορίες. Εγώ έχω συνεργαστεί με τον Σταύρο Παπασταύρου στα πλαίσια της κυβέρνησης Σαμαρά. Έχω την καλύτερη γνώμη για αυτόν. Θεωρώ ότι είναι ένα παράδειγμα bullying πολιτικού τεράστιο. Στην πραγματικότητα, ο Παπασταύρου χτυπήθηκε αν χτυπήθηκε ο Σαμαράς και η κυβέρνηση Σαμαρά για κανένα λόγο. Απόδειξη μόλις τελείωσε η κυβέρνηση Σαμαρά. Μετά από λίγο έψησε και πώς Παπασταύρου. Να ασχοληθεί πια με αυτόν. Γιατί ο στόχος δεν ήταν ο Παπασταύρου, ήταν ο Σαμαράς. Αυτό είναι όλο. Εγώ έχοντας ζήσει τον Σταύρο Παπασταύρου πόσο σκληρά διαπραγματεύτηκε με την Τρόικα και πόσο δούλευε νυχθημερών για τα συμφέροντα του τόπου, αισθάνθηκα από την αρχή. Φρίκι από το γεγονός ότι αφήναμε ανυπεράσπιστο έναν άνθρωπο καταφανώς αθώο μόνο και μόνο για πολιτικούς λόγους. Και έτσι βγήκα από την αρχή και έφαγα και πολύ ξύλο γι' αυτό. Έως εκείνη τη μέρα της υπερβολής μου είχα πει την οδό Παπασταύρου, να θυμάστε, και είχε γίνει ο χαμός, είχε γίνει viral, δηλαδή το έκανα δεκαήμερο. Προχθές το πρωί, με πρωτοσέλιδο η Contra News, μια από τις εφημερίδες που είχε σηκώσει περισσότερο από κάθε άλλη την υπόθεση Παπασταύρου, είχε πρωτοσέλιδο με τον τίτλο Άδικη στοχοποίηση του Σταύρου Παπασταύρου. Και μέσα ένα άρθρο διθύραμα. Αυτό το διαβάζω και μαζί μου. Ένα δισέλιδο. Όχι ένα, μια στήλη, ήταν ένα διθύραμα. Ναι. Ότι άδικα κέντρα το στοχοποιήσανε, ότι έδωσε φοβερές υπηρεσίες για τη χώρα, ότι δούλεψε με αυταπάρνηση, ότι δεν αποδείχθη τίποτα εναντίον του, ότι και αυτό που τον κατηγορούν για τη Λίζα Λαγκάρντ, από ότι οι κινήσεις των αγαμών αποδεικνύουν ότι έχει δίκιο και ότι κακώς τον κατηγορούμε και γι' αυτό. Δηλαδή ένα μόνο που δεν έγραψε. Παράξενο δημοσίευμα έτσι κι αλλιώς. Ναι, θα γίνουν και από άλλους. Μην διάζει. Μακάρι να γίνει. Στο τέλος θα θωθεί σε όλα. Ακόμα και το πρόσωπο που του έβαλε η φορή, επειδή έχω δει τι έχει γίνει. Εμείς είναι καταφανώς με πολιτική παρέμβαση. Ότι είναι φάουλ όλα αυτά που κάνεις. Όχι, θα είμαι καταφανώς πολιτική παρέμβαση. Αν δεις τις κινήσεις. Για να καταλάβεις, έχουν βάλει για αυτά 5 εκατομμύρια που είναι. Μία κίνηση λογαριασμού. Όταν έχω δει αυτά που σου λέω. Μου ήταν στην επιτροπή Λαγκάρντ. Μία κίνηση λογαριασμού 5 εκατομμύρια από το Σάμπιον ή Μιονί στον Σταύρο Παπασταύρου. Με γράμμα του Μιονί, όταν πεθάνω θα δώσω τα λεφτά γιατί είχε καρκίνο το Μιονί. Σε αυτούς, αυτούς και σε αυτούς. Και μετά από το τρίχρονο, ο Μιονί συνέρχεται και η χημειοθεραπεία σώζεται και δεν πεθαίνει. Άλλη μία κίνηση λογαριασμού 5 εκατομμύρια, ούτε 4.999 από τον Παπασταύρου στο Μιονί. Γι' αυτό συζητάμε τώρα. Δύο κινήσεις ο λογαριασμός. Ένα από τον Μιονί στον Παπασταύρου και ένα από τον Παπασταύρου στο Μιονί. Και όταν έχει πει ο Παπασταύρου ότι εγώ ήμουν δικηγόρος. Και έχει έρθει ο Μιονί και έχει πει στην Επιτροπή εγγράφος, παιδιά, αυτά είναι δικά μου λεφτά. Πέθαινα, ήταν ο δικηγόρος μου και ήθελα αυτά τα λεφτά να τα μοιράσει σε 10 φίλους μου. Και του είχα γράψει διαθήκη που να τα δώσει. Και πρόσεξε, και πάει εφορία με αυτά τα στοιχεία, ενώ βγαίνει η πρώτη Επιτροπή και λέει δεν τεκμαίρεται φοροδιαφυγή.
τραβάνε τον νέο αντιπάλο από την επιτροπή και επειδή δεν τρέχουμε την επιτροπή. Τον πάνε, τον μεταθέτουν, βάζουν έναν άλλον που μετά τον πήρε στο γραφείο το τσακαλώτο με τα κλειτό και αυτό λέει τα εκμεταλλεύεται φοροδιαφυγή. Και του βάζουν 2,5 εκατομμύρια προστιμό, θυμάμαι 3 που του βάλανε, τα οποία έκανε να πληρώνει ο Μιονί στο ελληνικό δημόσιο. Τι λέει ο Μιονί, δεν πάω πλήρω στον παραστάφο που δεν τα έχει και τα λεφτά τα δικά μου και θα κερδίσω εγώ στα δικαστήρια. Και το συζητάμε ακόμα στην Ελλάδα, συζητάμε για αυτό το πράγμα. Δεν το καταλαβαίνει τι λαό είμαστε. Εγώ δεν μπορώ την αδικία, ρε παιδάκι μου. Δεν μπορώ την αδικία. Να έχει κλέσει ο Βαστάφρου να πληρώσει. Αλλά όχι με άδικο τρόπο. Στην Ελλάδα έχουμε πώ έχει το PSI. Ναι, αλλά εδώ έχει και προσωπικό χαρακτήρα, ρε παιδιά. Ρε παιδιά, εντάξει, να σκοτωθούμε στην πολιτική. Να σκοτωθούμε. Να σκοτωθούμε, να βριστούμε, να χτυπηθούμε, να κάνουμε, να κάνουμε. Δεν θα σε κλείσω φυλακή, ρε φίλε, χωρί λόγο. Δεν θα ξέρω τι αθώ θα σε κλείσω φυλακή γιατί θα πάρουν εξουσία. Αυτό το κάνω. Εκεί με το Μάρι, δεν είμαι πολιτικό. Δηλαδή υπάρχουν κάποια όρια. Στο Παπασταύρου σου λέει να ξέρεις, θα αθωωθεί σε όλα στο τέλος. Βεβαίως θα αθωωθεί, θα περνάει ψηλά σε εφημερίδες, όπως πέρασε την Κόντρα Νιούς. Ποιος το έμαθε. Η Κόντρα Νιούς γιατί το έκανε, υποχρεώθηκε από το δικαστήριο. Προφανώς γιατί έχει τις δικαστικές διαμάχες και έχουν. Η Κόντρα Νιούς είχε γράψει ότι ο Παπασταύρου είναι στη λίστα Μπόργιανς. Ναι, ναι. Στην οποία δεν απέμεινε να κάνει τη λίστα αυτή. Γι' αυτό και γράφουν δεν είναι στη λίστα κτλ. Αλλά ήταν η εποχή που βαράγανε γενικώ το βάλα και τη λίστα Μπόργιαν. Έπρεπε να είναι όλη τη λίστα Παπασταύρου για να υπάρχει το story. Πιο πολύ ενδιαφέρον για μένα έχει αυτό το οποίο ταλαιπωρεί όλο τον κόσμο. Έτσι, ότι είμαστε καλοκαίρι, έχουμε εκατομμύρια τουρίστε στη χώρα αυτή τη στιγμή. Πάμε, και αφήνουμε, πάμε τόσο μαζί. Εδώ τώρα είναι. Ξέρεις, είναι. Ο σκοτεινό σου εαυτό λέει μέσα σου. Καλά να πάθει ο Τσίπρας. Βέβαια, ο φωτεινό σου εαυτό λέει ρε παιδιά, η χώρα ταλαιπωρείται. Ποια είναι η υπόθεση. Ο Τσίπρας ως αρχηγός αντιπολιτεύσεως υπόσχεται στους συμβασιούχους για πρώτη φορά από τη συνταγματική αναθεώρηση του 2008 απαγορεύεται να μονιμοποιηθούν οι συμβασιούχοι. Δεν μπορεί. Γι' αυτό και όλες οι κυβερνήσεις μέχρι τότε δεν ανανεώναν ποτέ για τρίτη φορά τις συμβάσεις. Δεν φτάνανε το 18μήνο. Γιατί έπρεπε για να μην πάμε στα δικαστήρια, γίνει λεθή φασαρία και χάνουν και τα λεφτά και τα λεπτά και το κράτος. Και τι κάνανε όταν ήρθε ο πρώτο 8μήνο στο δεύτερο, κάνανε καινούργιο διαγωνισμό για καινούργιους συμβασιούχους. Ναι. Όταν γινόταν λοιπόν αυτό αυτή η διαμαρτύρια ότι θέλανε φυσικά μονιμοποίηση όπως όλοι θέλουν στην Ελλάδα και μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι, μάλιστα. Και πάνε στον Τσίπρα και τους λέει: υπάρχει το βίντεο, παίζει την ομάδα, αλήθεια να το δείτε. Ναι. Μόλις γίνω κυβέρνηση, θα κάνω νόμο, θα κάνω μονίμους. Ενώ είναι αντισταγματικό, είναι ψέματα αυτό που είπε. Δεν μπορούσε να γίνει. Πολύ ωραία. Έρχεται στην εξουσία, ψηφίζει νόμο Σκουλέτης και υποχρεώνει τους Δήμους να τους ανανεώσουν για τρίτη φορά. Πρόσεχε. Θέλουν, δεν θέλουν οι Δήμαρχοι να τους ανανεώσουν. Από το Κατρούκαλο δεν ξεκίνησαν όλα. Ο Κατρούκαλο είχε την ιδέα, ο Σκουλέτης το ψήφισε. Ναι, ναι. Πρόσεξε. Τη μέρα που το έκανε αυτό ο Σκουλέτης, εγώ είμαι στην τηλεόραση του Σκάι, στους ατέριαστους. Μπορείτε να το θυμάστε, είναι μεγάλη φασαρία για δύο μέρες. Και βγαίνω και λέω αυτό που κάνουν είναι παράνομο. Θα πέσει στα δικαστήρια, προσκούει στο άρθρο 63 του συντάγματος, προσκούει στην κοινοτική οδηγία, δεν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα, κοροϊδεύουν τους ανθρώπους, στο τέλος θα πέσει στα δικαστήρια. Βγαίνει Σβίγκου, ο Γεωργιάς θα απολυθούν οι συμβασιούχοι, βγαίνει ο Τζανακόπουλος, ο Γεωργιάς θα απολυθούν οι συμβασιούχοι, δύο μέρες με βρίζανε. Έχει το ελεκτικό συνέδριο προχθές. Και λέει παράνομο αυτό που κάνατε. Και τι λέει το ελεκτικό συνέδριο. Δεν πρέπει και να πληρωθούν. Πρόσεχε τώρα. Εδώ, εμείς στην Νέα Δημοκρατία λέμε παιδιά, δεν μπορώ να του ανανεώσω σύμβαση. Γιατί είναι παράνομο. Αλλά δεν μπορώ να του αφήσω και απλήρωση για τη μέση που δουλέψανε. Αυτό λέγαμε πριν. Δηλαδή, εντάξει. Mm. Και ότι πρέπει να προσέξουν τι θα του τάξει. Ένα τυπικό πολίτη με το γράμμα του συντάγματος του νόμου, ξέρει, θα έλεγε να τα πληρώσω σκουλέτσα του τσέπη του Τσίπρα. Αυτό θα έλεγε. Γιατί την ώρα που το κάνανε, ξέραν ότι είναι παράνομο. Το ξέρανε. Δεν το κάνανε. Θυμάσαι ένα βίντεο που βγαίνει ο Τσίπρας στο Υπουργείο Μακεδονία Στράξη που είχε πει για τις εφημερίδες, μην διαβάζετε εφημερίδες, ναι, αυτό το βίντεο. Ναι, ναι, ναι. Και τους λέει, θα σας φέρω εγώ νόμο στη Βουλή και είναι παράνομο, μην ανησυχείτε. Mm-hmm. Δεν πάει σε βίντεο αυτό. Ναι, ναι. Το ξέρανε. Ξέρανε ότι τους κοροϊδεύανε. Τώρα τι φτάσανε, φτάσαμε τώρα σε ένα σημείο που είμαστε τώρα. Τους λέω σου λέει να σας κάνω άλλο ένα οκτάμινο. Αυτοί λένε όχι. Γιατί λένε όχι. Γιατί ξέρουν ότι μόλις πάσει ο χειμώνα θα έχει καύσωνα, θα τους διώξουν αναγκαστικά. Αναγκαστικά. Ξέρουν ότι μπορεί να πληρωθούν. Και θέλουν να βρεθούν τρόπο να μονιμοποιηθούν, λένε, κατά το διάταγμα Παυλόπουλου του 4. Μα το 8 άλλαξε το Σύνταγμα. Δεν γίνεται να ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Έχει τελειώσει αυτό το πράγμα. Δεν πάει να ξαναγίνει. Μα έτσι κι αλλιώς δεν είναι τρελό αυτό το οποίο συμβαίνει. Ξαφνικά οι Δήμοι να έχουν μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι φεύγουν από την καθαριότητα μέσα σε ένα χρόνο και πάνε στα γραφεία και μετά ξαναφέρουν άλλους. Αυτό είναι στόχο. Μα γιατί μπήκε αυτό το Σύνταγμα, Ρενότη. Στο Σύνταγμα το βάλαμε για να σταματήσει να γίνεται αυτό. Γιατί μπήκε στο Σύνταγμα, νομίζεις. Αυτό γινόταν επί χρόνια στην Ελλάδα. Από όλες τις συμβασιούχες. Πώς νομίζεις χρεοκόπησε η Ελλάδα από μόνη της χρεοκόπησε. Ναι, μην φτάσουμε εκεί, θα μαλώσουμε πάλι για τον Καραμαλή. Ναι, από όλες τις συμβασιούχες. Η κυβέρνηση Καραμαλή το βάλε αυτό το Σύνταγμα. Ναι, το 8 μπήκε. Από όλες τις συμβασιούχες. Αλλά λέει, θα τα μιλήσει τα μισά. Από όλες τις συμβασιούχες προαναγγέλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ανοίγει το δρόμο σε ιδιώτες, λέει.
Μα δεν μπορούν αυτοί οι συμβασμοί να αναθούν, σου λέω. Ποια πόλη, παιδί, με έχει λήξει μαζί του. Δεν μπορούν. Τι να κάνουν. Δεν καταλαβαίνω γιατί είναι πρόβλημα. Δεν μιλάμε για πόλη εδώ. Για... Μιλάμε, δεν μπορεί να ανανοηθεί η συμβασμοί του. Να σου εξηγήσω. Γιατί είναι πρόβλημα να ανοίξει ο δρόμο σε ιδιώτε στην αποκομιδή σκουπιδιών. Τι είναι πυρηνική πύραυλο, στα σιλό των πυρηνικών πυράβλων. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ο νόμος του 11 του Ραγκούση επιτρέπει στους δημάρχους να χρησιμοποιούν ιδιωτικές εταιρείες να αποκομιδεύουν των σκουπιδιών. Υπάρχουν δήμοι στην Ελλάδα που χρησιμοποιούν ιδιώτες και είναι παντακάθαροι. Παλαιοφάλιρο. Και βγάζουν και λεφτά από την... Παλαιοφάλιρο, Βούλα, Περιστέρι, Πάργα. Δεν έχουν κανένα πρόβλημα τα σκουπιδιά. Και τώρα δεν έχουνε, αν πας τώρα σε αυτούς τους δήμους, είναι παντακάθαρα όλα. Ξοδεύουν λιγότερα λεφτά και έχουν καθαρούς δρόμους. Ναι. Ποιο είναι το πρόβλημα, γιατί θα μπορούσε να πεις, ρε παιδάκι μου, θα κάνω ένα νόμο, θα πω να μπορούν να μπουν ιδιώτες στην καθαριότητα, θα μοριοδοτήσω και θα είναι υποχρεωτικά προσλάβουν πρώτα τους συμβασιούχους. Εγώ θα το άκουγα αυτό. Δηλαδή, αυτοί που δουλεύουν τώρα στην καθαριότητα έχουν προτεραιότητα. Δεν το θέλουνε, γιατί θέλουν να βγουν μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι. Γιατί δεν το θέλουνε, γιατί ορισμένοι από αυτούς. Δεν δουλεύουν στην καθαριότητα, νότι μου. Έτσι. Είναι στα γραφεία, δεν ξέρει τώρα. Αυτό λέγαμε. Αν εμφανιζόταν, μια ιδιωτική εταιρεία που σε έλεγε να προλαμβάνει. Μετά από το χειρότερο, ας υποθέσουμε ότι βρίσκεται ο νομιμός τρόπος και του μονιμοποιεί. Εγώ α πάω την άλλη εκδοχή τώρα. Ρε Γεωργιάδη, ανάλυτη, νοφρή, ελεύθερα, αυτά που μου λένε, το μονιμοποιούμε. Είναι 10.000. 13.000 είναι το σύνολο των προσλήψεων που μπορούμε βάσει μνημονίου να κάνουμε το 2017. Και θα έχουμε κάνει σκουπιδιάριδες και όχι νοσηλευτές ή γιατρούς. Δεν θα έχουμε νοσηλευτές. Δεν θα έχουμε γιατρούς. Δεν θα έχουμε δασκάλους. Δεν θα έχουμε καθηγητές. Για να έχουμε αυτούς. Δηλαδή το βρίσκει λογικό αυτό, εσύ. Όχι, για ξαναπείτε τα νούμερα. 10.000 είναι το όριο του έτσι αυτό που έχουμε. Να προσλάβουμε. Μονίμως μας υπάρχουν. Και για τα σκουπίδια. Η συμβασιούχη είναι 10.000. Και αν δεν προσλάβουμε γιατρούς ή νοσηλευτές που έχουμε πραγματικά πρόβλημα. Εγώ σου λέω να μπορούσε, ρε παιδάκι μου. Να μπορούσε να το κάνει. Θα το κάνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή εδώ μιλάμε για τρέλα, για παράνοια. Και τώρα και αυτοί χρησιμοποιούν εκβιαστικά το μέσο που έχουν, αδιαφορώντας για τη ζημιά που κάνουν στην Ελλάδα. Διότι για φαντάσου αυτό το εβδομάδα που είναι ο καύσωνας να μείνουν τα σκουπίδια στους δρόμους και να παίζουν τα ξένα δίκτυα ρεπορτάζ η Αθήνα και οι άλλες πόλεις Ελλάδας πώς είναι τώρα με τα σκουπίδια. Δεν θα παίζουν τα ρεπορτάζ τους καλούς δήμους που είναι καθαροί. Θα παίρνουν τους κακούς δήμους που τα βουνά. Μόνο και μόνο γι' αυτό δεν θα πρέπει να δικαιωθούν να δουν. Εδώ λέμε να βρούμε καμιά δουλειά σε κανέναν άνθρωπο. Εδώ λέμε να βγάλουμε κανένα φράγκο. Εδώ λέμε να ανέβει το ΑΕΠ. Εδώ είμαι να ξεφύγω από το μνημόνιο. Αυτοί αδιαφορούν για όλα. Ξέρω ότι είναι παράνομοι και κάνουν και αυτή την απεργία. Ναι, αλλά εδώ πρέπει να. Βέβαια έχουν ένα δίκιο αυτοί. Ποιο είναι το δίκιο του. Ποιο είναι το δίκιο του. Υποσχέθηκε ο Τσίπρα. Το δίκιο του Τσίπρα. Ναι. Αυτοί τώρα που θα είναι εκεί πέρα μέσα στο μεγάλο Μαξίμου δεν θα κάνουν τίποτα άλλο άνθρωποι. Και εκεί είμαι μαζί του και έχουν δίκιο. Θα παίζουν τον Τσίπρα τι δηλώσει του. Το λέει δεν μα είχε υποσχεθεί όταν γίνει πρόθυμο να νομίζει. Θα του παίζουν το βίντεο, ρε παιδάκι. Μόνο αυτό υποσχέθηκε ο Τσίπρας. Δεν έχει κάνει τίποτα από αυτά που υποσχέθηκε. Μισό λεπτό. Γιατί πρέπει να κάνουμε κάθε φορά το γύρο του Θριάβου. Είδαμε τον Λουράντο. Ο Λουράντος έλεγε θα γίνουν. Θέλω κάθε να πω ότι δηλαδή, γιατί πρέπει να κάνουμε το γύρο του Θριάβου και να πληρώνουμε ένα τεράστιο κόστο για να τελειώσουμε τι γίνεται. Εγώ λέω στους νεότερους μου πολιτικούς. Να έχουμε παράδειγμα τι παθαίνει. Ο Τσίπρας τώρα είναι στο μέγαρο Μαξίμου. Και πρέπει να εξηγήσει σε αυτούς τους ανθρώπους τι πράγμα ότι πριν από τη Λαμία του δούλευε. Προσέξτε, η αντισταγματικότητα δεν έγινε στο μνημόνιο. Δεν είναι ένα μνημονίο όλο αυτό. Είναι θέμα συντάγματος ελληνικού. Ναι. Καμία σχέση με Τρόικα, με Τόμψεν, με Σόιμπλε. Δεν μπορεί να πει ο κακός ο Σόιμπλε. Δεν υπάρχει τίποτα από εδώ. Εδώ είναι το ελληνικό σύνταγμα. Στο οποίο ο Τσίπρας είπε είμαι κάθε λέξη του συντάγματος. Εδώ είμαστε. Μέχρι να ρωτάζει ο Παδόπουλος, η ώρα είναι 11 παρά 20. Πόσο είναι? Παρά 13. Τα κατάφερα. Αν δεν μπορώ να μητρήσω ανάποδα. Μαζί μας ο Άδωνης Γεωργιάδης. Δικαιώθηκε χθες από την ιστορία του. Καλά, αυτό είναι το κορυφαίο. Δεν υπάρχει αυτό. Αυτό θα ήθελα να ήμουν σε μία πλευρά να δω το κουμπολάκι. Λοιπόν, ακούτε την ιστορία. Πριν από μερικές εβδομάδες έχει πετύχει στη Βουλή ο Βορύδης τον Πολάκη. Με ύφος ο Πολάκης και εγώ είπα δίπλα, λέει θα στείλουμε φυλακή για τον Τινάν. Γιατί του λέει ο Βορύδης? Για απιστία. Θα πει απιστία ότι γνώστηκε ένας υπουργός και βλέπει το ελληνικό δημόσιο. Ναι. Τα έχει πει εδώ πέρα αυτά που προηγούμενα. Έχω έρθει εδώ στο δίμα, έχω εξηγήσει, παιδιά. Ας υποθέσουμε είμαστε τόσο κακοί, αν θέλαμε να βλάψουμε. Ας υποθέσουμε. Δεν μπορούσαμε να το κάνουμε προκειμένου περίπτωση, γιατί τον Τινάν είναι ιδιωτικό νοσοκομείο. Ναι. Έχει βγει ο Παχριστόπουλος ως μέλος της Επιτροπής. Ο βουλευτής των Ανέλ. Ναι, και έχει, έχει πει στο κόκκινο, όχι, λέει, είναι δημόσιο νοσοκομείο το Τινάν και γι' αυτό υπάρχει απιστία κτλ. Εξηγούσα εγώ, παιδιά, δεν μπορεί να είναι. Πρώτα απ' όλα είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Πέραν αυτού, ο ΕΟΠΗ, δηλαδή το Υπουργείο Υγείας, τον πληρώνει από τον κωδικό των ιδιωτικών νοσοκομείων. Γι' αυτό και κλουμπάκ. Δηλαδή το κράτος αναγνωρίζει τον Τινάν ως ιδιωτικό. Ναι. Πώς θα το πούμε δημόσιο για να βλάβουμε τον Γεωργιάδη?
Τώρα αυτά περνάγαν έτσι. Κάνει χθες ο Νικολόπουλος μια ερώτηση στη Βουλή, αβανταδόρυγοι αυτούς θεωρούν, πόσο ζημιώθηκε το ελληνικό δημόσιο από τα νοσήλια του Ντινάμου που δεν εισπράχθηκαν. Και ο Ξανθός, παραδέχομαι ότι σοβαρά το είπε ο άνθρωπος, δεν μπορώ να πω. Εντάξει, δεν είναι πολλά ο Ξανθός σε καμία περίπτωση. Και λέει, Κώστα του λέει, δεν είναι σημειώθηκε το ελληνικό δημόσιο. Γιατί δεν μπορεί να σημειωθεί γιατί το Ντινάμου είναι ιδιωτικό νοσοκομείο, δεν είναι δημόσιο. Αλλά εν τη ευρία ενία, που ένα πράγμα ας πούμε, που ήταν φιλανθρωπικού χαρακτήρα κτλ., θα μπορούσε να έχει άλλη διαχείριση και σουξουμού. Με το που λέει ο Ξανθός, το Ερίκο Ντινάμου είναι ιδιωτικό νοσοκομείο και όχι δημόσιο, και άρα δεν μπορεί να πάθει μια το δημόσιο, αυτομάτως όλη η ιστορία Ερίκο Ντινάμου, Γεωργιάδη, Λοβέρτο, μπορεί να καταραίει όλο. Γιατί στην πραγματικότητα οι υπουργοί υγεία αυτοί που εξετάζονται στην Επιτροπή, μεταξύ των οποίων και εγώ, είμαστε διαμεσολαβητές σε μια διαφορά δύο ιδιωτών, της τράπεζας και του Ερίκο Ντινάν. Δεν είμαστε διαμεσολαβητές μεταξύ ενός δημοσίου νοσοκομείου και της τράπεζας. Τις καλές μας υπηρεσίες προσφέρουμε, σαν τον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών, ας πούμε. Ναι. Αυτό κάνουμε, για να μην χαθούν θέσεις εργασίας. Πώς έκανε ο Φλαμπουράνης για τον Σκλαβενίδη και τον Μαρινόπουλο. Αυτομάτως όμως, αν το καταλάβεις ότι στην ουσία είσαι ως υπουργός διαμεσολαβητής μεταξύ δύο ιδιωτών, δεν υπάρχει θέμα πιστείας. Δεν μπορεί να υπάρξει. Ακόμα και αν ήσουν με την τράπεζα, ρε παιδάκι μου. Έτσι. Αν ήσουν με το Ζάλα, που λένε συνέχεια αυτές τις αηδίες στην Επιτροπή της Ανοησίας. Λες και πήρε ο Ζάλα το ρίχνω στην άλλη σπίτι του. Τελευταίο θέμα, οικονομία. Τι θα γίνει, τι βλέπεις μπροστά. Γιατί εγώ, όπως έχω πει, έχω χειροκροτήσει το ότι η κυβέρνηση επιτέλους υπέγραψε. Και το προχωράμε. Όχι, θέλαμε να υπογράψει. Ναι, ναι, υπάρχουν κάποιοι που δεν θέλουν, ρε παιδί μου. Ένας λογικός άνθρωπος δεν έλεγε πρέπει να πάμε στη δραχμή. Εάν η κυβέρνηση δεν υπέγραφε και δεν έκανε εκλογές, θα πιάνε δραχμή. Εγώ είχα πει τον Φεβρουάριο ότι προτιμώ τις εκλογές, γιατί είπα ο Μητσοτάξης πρωθυπουργός θα κάνει καλύτερη συμφωνία από τον Τσίπρα. Όχι για να μην υπογράψει, για να υπογράψει. Ωραία. Μα το λέω γιατί άλλο ένα παράδειγμα πολιτικού μπούλινγκ. Ο Γεωργιάδης ξαφνικά έγινε αντιμνημονιακός και θέλω να πάμε στη δραχμή. Δηλαδή, τι άλλο θα ακούσω, ας πούμε. Έχει διορίσει τον Βαρουφάκη υπουργό και δεν γνωρίζει τον Γεωργιάδη. Αφήνω αυτά, δεν μπορώ, δεν κουράζομαι. Κοιτάξτε να δεις. Πρώτα απ' όλα, χάσαμε το QE. Αυτό είναι μεγάλη απώλεια. Δεν είναι μικρό πράγμα. Δεν είναι μεγάλη απώλεια για συμβολικούς λόγους. Γιατί το χάσαμε το QE. Είχε χθες ο Ντράγκη και απέναντι στο Χούντι. Αλλά γιατί φτάσαμε εδώ, επειδή αργήσαμε. Επειδή αργήσαμε, φυσικά. Αν είχε κλείσει αξιολόγηση το Δεκέμβριο, το είχαμε πάρει. Ναι. Το Δεκέμβριο η γερμανική κυβέρνηση θα μας έδινε το QE. Τώρα δεν μπορεί να μας το δώσει, γιατί η γερμανική βουλή είναι τόσο μεγάλη ένταση, που οποιαδήποτε χάρη προς την Ελλάδα θα έχει επίπτωση εκλογική στη Γερμανία. Δέχεται επιθέσεις. Τι λέγαμε εμείς τον Τσίπρα, μην αφήσει να μπει το 17, γιατί όσο πλησιάζουμε στις γερμανικές εκλογές, η στάση των Γερμανών θα είναι σκληρότερη. Τι πίστεψε ο Τσίπρας? Ότι αν πλησιάζει η γερμανική εκλογή θα μπορεί να εκβιάσει τους Γερμανούς. Είναι η δεύτερη φορά που πιστεύει ότι μπορεί να τους εκβιάσει. Την πρώτη το 15. Ναι. Δεν διδάχθηκε το 15 ότι δυστυχώς, καλώς, ευτυχώς, κακώς, ό,τι θέλετε βάλετε, δεν μπορεί να εκβιάσουμε εμείς τους Γερμανούς. Και το αποπειράθηκε για δεύτερη φορά. Ναι. Και έφαγε για δεύτερη φορά τα μούτρα του. Και με διαφορά τα μούτρα του τα φάγαμε και εμείς μαζί του. Δεν φάγε μόνος του. Χάνοντας το QE, τι πρόβλημα έχουμε? Έχουμε ένα επιτόκιο παραπάνω στα ομόλογα και έχουμε περίπου 700 εκατομμύρια απώλειες στις τράπεζες. Το έτος. Αυτά τα 700 εκατομμύρια στις τράπεζες, τι θα είχαν σημασία? Θα πέφτουν τα επιτόκια τα διατραπεζικά. Άρα θα πέφτουν τα επιτόκια δανεισμού των τραπεζών. Άρα θα δούμε σήμερα στην οικονομία τι γυρνάει. Γι' αυτό και το κοίτα πολύ σημαντικό να το πάρουν. Εντάξει. Αλλά ως τέλος του χρόνου θα μπει στην ανάπτυξη χώρα. Τώρα που το χάσανε, είπα το θέλαμε για συμβολικούς λόγους. Μέχρι προχθές ήταν ότι πέρατε το στόχο. Ουσιαστική λόγη, προφανώς. Λέω την επικοινωνική διαχείριση. Ναι, 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 ναι. Τώρα. Η ελληνική οικονομία το δεύτερο εξάμεινο του 17 θα πάει σίγουρα καλύτερα από το πρώτο. Λόγω τουρισμού, όχι κανένα λόγο. Θα πάει σίγουρα καλύτερα. Το ερώτημα είναι, θα πάει τόσο καλύτερα για να φτάσουμε από το 0 που είμαστε, 0,4 στο πρώτο τρίμηνο, στο 1,8 που λέει τώρα το μνημόνιο πρέπει να έχουμε. Το 2,8 το έχουμε, ναι, το έχουμε φύγει. Πώς, είναι πολύ κρίσιμο αυτό που σου ρωτάω, ναι. Για να φτάσουμε 1,8 το έτος, αφού είμαστε 0,4 στο εξάμηνο, πρέπει να τρέξουμε περίπου 3% το δεύτερο εξάμηνο. Γιατί είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Το θα το θέλαμε πολύ βέβαια. Μακάρι χώρα. Μακάρι σου λέω. Ναι, ναι. Ποιο θα το πανηγυρίσει, εγώ πρώτο. Εγώ έμπορο είμαι, δεν θα πει καλά οικονομία. Ναι. Δεν θα πουλάω βιβλία και ταμπλέτε. Φυσικά να πάει καλά οικονομία, εννοείται να πάει καλά οικονομία. Σου λέω όμως είναι δύσκολο. Ναι. Πρόσφατα, ποιο είναι ο μεγάλο κίνδυνο, ο κυβερνητικό. Τώρα αυτό που λένε να βγουν εισαγωγή με τον ομολόγο δεν είναι τίποτα. Εγώ σου λέω θα καταφέρουμε του ρότσου, θα κλείσουμε κάποια τράπεζα μια συμφωνία και θα βγουν με ένα 4-4,5% εισαγωγή με τον ομολόγο του Σαμαρά. Αν το καταφέρουμε, δεν είναι σίγουρο, εξάλλου, αλλά γίνεται. Εσύ είχατε βγει από τον Απρίλιο του 2014. Φυσικά, αλλά δεν σου λύνει αυτό το πρόβλημα. Εμείς τότε βγήκαμε, γιατί δεν λύθηκε το πρόβλημα. Γιατί μετά γίνανε οι ευρωεκλογές, χάσαμε, ανέβηκε το country risk, ξανανέβηκαν τα επιτόκια. Έτσι.
Η Ελλάδα δεν τη φτάνει να χρηματοδοτήσει ένα ομόλογο για να πει βγήκε αγορέ και να ξαναγίνει στο μνημόνιο. Η Ελλάδα πρέπει τώρα να μπορέσει να δανείζεται διαρκώ τι αγορέ το 18. Το 18 με μπορεί να βγει μόνο του 4. Ναι. Αυτό χωρί το QE, με την ανάπτυξη αυτή που λέμε του 1-1,5% δεν μπορεί να συμβεί. Το χειρότερο μπορεί να συμβεί στην κυβέρνηση. Το χειρότερο. Να μην πιάσει τον 1,8. Πρόσφατα, ποιο είναι το κρίσιμο, θα σου πω εδώ που δεν ξέρει πολλού κόσμο. Ο προϋπολογισμό είχε πρόληψη 2,7. Τώρα το πήγαν 1,8 στο μνημόνιο. Το 1% διαφορά είναι αυτό που λέμε το μαξιλαράκι. Δηλαδή, γιατί μπήκε 1,8 στο μνημόνιο, γιατί είναι ακριβώς το μαξιλαράκι. Αν πάει κάτω από το 1,8 όμως, θα αρχίσουν να λείπουν λεφτά. Και θα έρθει η Τρόικα και θα πει: α, θέλουμε μέτρα. Άκουσα το Μοσχοβησί που είπε: είναι μερικά ακόμα λίγα μέτρα. Ναι. Γιατί αυτοί κατάνε τον καβάτζα του. Λέει: άμα πάει όχι 1,8 αλλά 1. Μέτρα και το 18 λες δηλαδή. Μέτρα και το 18. Καινούρια. Ναι. Μάλιστα. Άντωνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Είδα και τον Λουράντο.